Συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Ιωάννη Δελή. Κύριε Δελή, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Μια χαρά, εσείς? Καλά. Κύριε Δελή, εάν κάποιοι από τον ιδιωτικό τομέα γιατροί αρχίσουν σιγά σιγά να προσφέρουν και κάποιες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, αυτό γιατί είναι κακό? Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν προσωπικό αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Γιατί ένας ο οποίος θα είναι με το ένα του πόδι στο δημόσιο νοσοκομείο, όπως θεσμοθετεί τώρα αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι για τρεις μέρες στο δημόσιο νοσοκομείο και τις άλλες τέσσερις θα είναι στο ιδιωτικό νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική. Πότε θα βλέπει τους αρρώστους τους οποίους νοσηλεύει τις τρεις μέρες που είναι στο δημόσιο νοσοκομείο, αν εκείνοι χρειαστούν αυτές τις τέσσερις μέρες κάτι έκτακτο, μια οποιαδήποτε θεραπεία, οτιδήποτε? Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια οπισθοδρόμηση, στην πραγματικότητα είναι μια υποβάθμιση της φροντίδας, της νοσοκομειακής φροντίδας που οφείλει να προσφέρει ένα δημόσιο νοσοκομείο, και ταυτόχρονα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο βάθημα της εμπορευματοποίησης της υγείας, κύριε Μελιγκόνη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, επειδή άκουγα προηγουμένως και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιεί υπαρκτά προβλήματα, κύριε Μελιγκόνη, στα δημόσια νοσοκομεία, τις ελλείψεις των γιατρών, την υποστελέχωση. Μόνο που αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα δημιούργησε η πολιτική της υποχρηματοδότησης, της χρόνιας υποχρηματοδότησης από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως της εμπορευματοποίησης, η οποία ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι αυτής της εμπορευματοποίησης. Με τα υλικά δηλαδή, οι αιτίες που δημιούργησαν το πρόβλημα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία τώρα για να το λύσουν. Φυσικά και δεν θα το λύσουν. Φυσικά και θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το δικαίωμα του λαού, του απλού λαού, του φτωχού λαού, για τον οποίο λένε αυτό βέβαια και αν είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, μιλάνε για την ελευθερία επιλογής. Τι ελευθερία επιλογής άρα για να έχει ένας ο οποίος έχει άδειο ο πορτοφόλι? Και βεβαίως απαντάνε και στο δίκαιο αίτημα των γιατρών για αυξήσεις των μισθών τους, λέγοντάς τους ότι ορίστε, σας δίνουμε τη δυνατότητα να πάτε, πάτε να δουλέψετε και τρεις μέρες στο δημόσιο νοσοκομείο και από εκεί να εξασφαλίσετε την πελατεία σας για να έρθει και στην κλινική ή στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Νομίζω ότι τρίβουν τα χέρια τους, κύριε Μελιγκόνη, οι μεγάλοι κλινικάρχες, οι ιδιωτικές κλινικές, με αυτή την εξέλιξη και με αυτή την έννοια είναι ένα νομοσχέδιο. Θα έλεγε κανείς ένας πολύ σημαντικός κρίκος στα όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τα τώρα στο ζήτημα της εμπορευματοποίησης της υγείας, γιατί αυτή είναι η ρίζα του κακού. Το ότι η υγεία αποτελεί ένα εμπόρευμα το οποίο θα πωλείται και από το δημόσιο νοσοκομείο και από το ιδιωτικό. Έως όταν η υγεία, αυτό το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, γίνεται εμπόρευμα, και όταν συνυπάρχει ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα, η εξέλιξη θα είναι αυτή που ζούμε τώρα. Κύριε Δελή, παρότι ξέρω και την ιδεολογική σας αντίθεση με τη συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, θέλω να σας ζητήσω να σχολιάσω. Είναι και πολύ πρακτική, κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι μόνο ιδεολογική. Ναι. Αυτό έχει πολύ πρακτικές συνέπειες. Για μία από αυτές τις συνέπειες, τουλάχιστον έτσι όπως την παρουσιάζουν κυβερνητικοί βουλευτές, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο. Λένε λοιπόν ότι μπορεί σε ένα νησί που δεν έχει παιδίατρο στο κέντρο υγείας ή σε μια περιοχή τέλος πάντων απομακρυσμένη, αν υπάρχουν δύο ιδιώτες παιδίατροι, με αυτό το νομοσχέδιο θα έχουν κίνητρο δύο μέρες τη βδομάδα να είναι και στο κέντρο υγείας, ούτως ώστε να εξετάζονται τα παιδάκια δωρεάν, γιατί θα πηγαίνουν στο κέντρο υγείας, όχι στα ιατρεία. Αυτό γιατί δεν σας πείθει ως επιχείρημα? Χρησιμοποιούνται μεμονωμένες περιπτώσεις, ακραίες αν θέλετε περιπτώσεις της γεωγραφικής ιδιομορφίας που έχει η χώρα μας, αλλά τα μέτρα τα οποία ψηφίζονται, τα μέτρα τα οποία έρχονται στη Βουλή, έχουν μια γενικευμένη εφαρμογή. Δεν εφαρμόζονται δηλαδή μονάχα στα μικρά νησιά, στα κριτικά νησιά, στις απομακρυσμένες περιοχές, τα εφαρμόζονται και στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, οπουδήποτε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί ένα πρόσχημα στην πραγματικότητα, προκειμένου να σπάσει ένα, αν θέλετε, αυτό που απέμεινε εν πάση περιπτώσει από ό,τι ονομάζεται εθνικό σύστημα υγείας, ο γιατρός της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δίνοντας τη δυνατότητα, επειδή ακριβώς δεν αυξάνει το μισθό τους, τους δίνει τη δυνατότητα να
και αυτούς που είναι στο δημόσιο νοσοκομείο να αντλήσουν πελατεία, αλλά και αυτοί οι οποίοι είναι στον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσουν, να πάρουν και έναν επιπλέον μισθό και από τους ασθενείς τους. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πει κανείς ότι νομιμοποιεί και το φακελάκι με έναν τρόπο. Ναι. Έρχεται δηλαδή και το θεσμοθετεί στην ουσία. Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η φιλολογία για τους γιατρούς που δεν υπάρχουν, για το ότι προκυρήσονται θέσεις. Κοιτάξτε, ο κόσμος νομίζω έχει μάθει αρκετά πράγματα και με αφορμή την πανδημία για την εντατικοποίηση της εργασίας των γιατρών και των νοσηλευτών, για τους χαμηλούς μισθούς που αυτοί παίρνουν, ναι, για την επιστημονική τους εξέλιξη. Για το ότι δεν προκυρήσονταν μόνιμες θέσεις εργασίας, αλλά προκυρήσονταν, το καινούριο φρούτο της τελευταίας δεκαετίας είναι οι επικουρικές θέσεις των γιατρών. Όλα αυτά λοιπόν συντέλεσαν και εξακολουθούν να συντελούν στο ότι οι γιατροί να κάνουν άλλες επιλογές. Βέβαια, από την άλλη, σε νοσοκομείο πρόσφατα στην Αθήνα, όταν έγινε αίτηση, όταν έγινε προκήρυξη για 3 αναισθησιολόγους, αμέσως σε μία μέρα έγιναν 5 αιτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ισχύει απόλυτα και είναι συνάρτηση και των μισθών και των συνθηκών εργασίας και της επιστημονικής εξέλιξης που προσφέρει η ελληνική πολιτεία στους γιατρούς. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εάν βελτιωθούν όλα αυτά, εάν υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις, εάν υπάρχουν εκείνοι οι γιατροί, δηλαδή τι να σας πω τώρα, στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, κύριε Μελιγκόνη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάχα 7 αναισθησιολόγοι, όταν ο οργανισμός προβλέπει 27 και στην πραγματικότητα χρειάζονται 40. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή, αυτοί οι 7 αναισθησιολόγοι, τα προγράμματά τους, τα ωράρια τους, την εργασιακή εξουθένωση την οποία βιώνουν. Πώς ένας λοιπόν, ένας αναισθησιολόγος θα πάει σε αυτό το νοσοκομείο, ένας όποιος άλλος γιατρός. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Πάντως ο κόσμος σήμερα έδειξε με τη μεγάλη του συγκέντρωση ότι απορρίπτει αυτό το νομοσχέδιο, άλλωστε δεν υπάρχει καμία ούτε ένωση γιατρών, ούτε οτιδήποτε, ούτε μαζικός συλλογικός φορέας που να στηρίζει αυτό το νομοσχέδιο. Κύριε Δελή, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Γεια σας.